12-1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης. Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και στις αρχές της νέας χρονιάς. Πρώτη εκπομπή για το 2020. Με αλλαγές βεβαίως, μικρές αλλαγές στην εκπομπή. Όπως την ξέρατε θα είναι με αυτή τη θεματολογία, προσκεκλημένοι δηλαδή εδώ στο στούντιο άνθρωποι με τους οποίους πολύ χαίρομαι να τους έχω μαζί μου και φαντάζομαι ότι χαίρεστε κι εσείς να τους ακούτε. Άλλωστε γι' αυτό παραμένει αυτή η εκπομπή. Κλείσαμε την τρίτη χρονιά. Έτσι λοιπόν είπαμε από εδώ και πέρα να κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Θα την ακούτε όχι 5 μέρες την εβδομάδα, αλλά 3. Αντί για κάθε μέρα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η επιμέλεια του ήχου σήμερα ανήκει στον Ηλία Κατσόγιαννη. 2-7-21-0-95-300 και 2-7-21-0-95-301 οι δύο αριθμοί του τηλεφωνικού μας κέντρου. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ. Αφήνετε ένα κενό διάστημα, συντάσσετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 με κόστος 11 λεπτά του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μας ακούτε από δύο συχνότητες για τη Μεσσηνία, 107,2 και 104,4 στα FM. Και βέβαια μας ακούτε όπου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Αναζητήστε το ERT Web Radio Καλαμάτα ή πάτε www.ert.gr. Επιλέγετε περιφερειακή σταθμή και κάνετε κλικ στην ΕΡΤ Καλαμάτας και από εκεί μας ακούτε. Η σημερινή επιλογή του προσκεκλημένου να ξεκινήσουμε μαζί αυτή τη νέα χρονιά δεν είναι καθόλου τυχαία, έχω να σας πω. Θα μπορούσα να τον είχα καλέσει πολλές φορές στο παρελθόν. Το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι, για κάποιο λόγο τώρα προέκυψε να έρθει σε εισαγωγικά η σειρά του. Και αφού λοιπόν τώρα προέκυψε, γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα και έβγαλε και ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι, είπα με αυτόν θα κάνω ποδαρικό στην εκπομπή για τη νέα χρονιά. Αυτός θα μου κάνει ποδαρικό, γιατί δεν είναι μόνο ότι το ξέρω από μικρό παιδί, δεν είναι μόνο ότι είναι ένας πολύ καλός μουσικός, είναι ένας απίστευτος τύπος, αγωνιστής, που γεμίζει τον κάθε άνθρωπο που είναι δίπλα του αισιοδοξία. Και όσοι δεν τον ξέρετε θα τον ανακαλύψετε σήμερα. Είναι ο Μάριος Αρέλας. Καλώς ήρθες, Μάριέ μου. Μαρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολλά είπες. Δεν ξέρω. Έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Αν είμαι όλα αυτά, αλλά σε ευχαριστώ. Είσαι περισσότερο από όλα αυτά και κυρίως είσαι ένας άνθρωπος με απίστευτο θάρρος, με μια τόλμη που πραγματικά δεν την έχω συναντήσει σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα παιδιά. Γιατί εσύ ξεκίνησες αυτό που λέμε να την πολεμάς τη ζωή από την κούνια. Από την κούνια. Από την κούνια. Για τους ανθρώπους που μας ακούν εκτός Καλαμάτας, γιατί νομίζω στη Μεσσηνία σε ξέρουν όλοι, καλά και εκτός Μεσσηνία σε ξέρουν, αλλά για τους ανθρώπους που δεν έχουν συνδυάσει πρόσωπα, καταστάσεις, πράγματα κλπ. Ο Μάριος γεννήθηκε με σοβαρότατο πρόβλημα όρασης. Ναι. Ναι, καλά το λέω. Ναι, καλά το λέω. Καλά το λέω. Λοιπόν,
Είναι σήμερα 26 στα 27, παρακαλώ. Για τους φίλους στην Αθήνα, 21-22, μην μπερδευόμαστε. Α, εντάξει, ναι, 21-22, έτσι λες. 26-27, τα λέω εδώ. Το λες εδώ το 26-27, ναι, ναι. Θα μας ακούσουν παντού όμως τώρα. Δεν πειράζει, το θέμα είναι τι θα θυμούνται. Τι θα θυμούνται. Λεπτομέρεια. Καλά, εντάξει, να σου πω, δεν κρύβεις χρόνια, εννοείται δεν κρύβεις χρόνια. Για κάποιο λόγο το λες αυτό. Όχι, δεν κρύβω. Τα κρύβω όποτε θέλω. Α, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Εγώ λέω και τα δύο και ό,τι πιστεύει ο καθένας. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Ναι, αφού έτσι είμαστε, έτσι κι αλλιώς. Ό,τι μας πούνε πιστεύουμε. Σωστό και αυτό. Όχι, εδώ. Γενικά, εντάξει, φλακίτσα. Ναι, ναι. Ο Μάριος, λοιπόν, έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός να αντιμετωπίζει τη ζωή αλλιώς και σήμερα στα. Τέλος πάντων, έχει αποφοιτήσει 8 χρόνια από το σχολείο, από το λύκειο. Αυτό κρατάμε. Και σήμερα είναι φοιτητής στη μουσικολογία στην Αθήνα και έχει κάνει τόσα πράγματα που μερικά από αυτά θα καταφέρουμε να τα ξεδιπλώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, Μάρια. Πες μου. Καταρχάς, θέλω να πω ότι για να διαμορφωθεί ένας τέτοιος χαρακτήρας, ένα τέτοιο παιδί όπως είσαι εσύ και να αποκτήσει τόσο θάρρος, πρώτα απ' όλα το δομούν αυτό, το χτίζουν οι γονείς. Έτσι, ναι, δεν είναι. Οι γονείς, οι καταστάσεις. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν θάρρος. Απλά το ανακαλύπτουν όταν διώγουν τους φόβους. Δηλαδή το κλειδί είναι εκεί. Όταν σταματήσεις να φοβάσαι, ανακαλύπτεις το θάρρος σου. Και όταν σταματήσεις να έχει συνεχώς δεδομένα στο μυαλό σου συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή αυτό που λέω εγώ, φανατισμό, τότε αρχίζεις να ξεδιπλώνεις και όλα αυτά που μπορείς να κάνεις. Και εγώ, ειδικά με την κιθάρα που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ανακαλύψω τόσα πράγματα, πίστευα πάντα ότι θα μείνω σε ένα στάδιο, ξέρεις, προσπαθούσα. Ήταν μέχρι να σταματήσω να το φοβάμαι και να το αγαπήσω πραγματικά και να ασχοληθώ πολύ παραπάνω με αυτό, πιστεύω, για να καταφέρω να ξεκλειδώσω τα κουτάκια, να ανοίξω κι άλλα. Γιατί έτσι κι αλλιώς, εντάξει, το οτιδήποτε κάνουμε, όχι μόνο η μουσική, είναι σαν να ανακαλύπτει συνέχεια καινούργια πράγματα, σαν να ταξιδεύεις. Το θέμα είναι να μην μένεις στα ίδια μέρη, πρέπει να πας παντού. Άρα αυτό, η ζωή είναι ένα ταξίδι. Άμα εμείς κολλάμε σε ένα μέρος, δεν θα δούμε ποτέ το άλλο. Άρα πρέπει να προχωράμε. Ναι. Εγώ αναφέρθηκα στους γονείς, διότι επειδή γεννήθηκες με προβλήματα όρασης και ήσουν πολύ μωρό για να καταλάβεις μέχρι μια ηλικία, δεν μπορούσες σίγουρα να καταλάβεις ούτε από πού θα αντλήσεις το θάρρος, ούτε πώς, ούτε τα πρακτικά να αντιμετωπίσεις. Ναι, ναι, οι γονείς μου ήταν δίπλα μου συνέχεια, εννοείται, και ειδικά μέχρι να πάμε στο Λονδίνο και να πει μια ισορροπία σε όλο αυτό. 9 χρόνια ήμασταν, μπαινοβγαίναμε στο παιδόν, λες και είναι το χωριό, λες και πηγαίναμε στο. Εκδρομή στο χωριό. Στο εξοχικό. Στο εξοχικό. Εντάξει, μπορώ να πω ότι ακόμα και εκεί πέρα, το επισκέφτηκα και πρόσφατα, μπορώ να σου πω την παραμονή της πρωτοχρονιάς το πρωί, πέρασα από το παιδόν και θυμήθηκα πολλά πράγματα. Ανέβηκα στους ορόφους γενικά, γιατί είχαμε μια δουλειά με το πανεπιστήμιο στο ογκολογικό. Θυμήθηκα και καλά και κακά, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά είναι απλά αναμνήσεις. Το θέμα είναι τώρα πώς προχωράμε. Το τι θα κάνουμε τώρα. Αυτά περάσανε, αφήσανε και καλά και κακά, γιατί πάντα στη ζωή μην περιμένουμε μόνο τα καλά. Ναι, το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε τα κακά. Άμα τα αντιμετωπίζουμε σαν καλά, φεύγουν πριν το καταλάβεις. Αλλά αυτό δεν ξέρω ο κάθε άνθρωπος πώς το αντιμετωπίζει, πώς το αντιλαμβάνεται. Είναι μέχρι να ανακαλύψεις εσένα. Γιατί η αρχή είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μόνο έτσι μπορούμε να εξελιχθούμε. Όταν περιμένουμε από τρίτους, απλά θα περιμένουμε. Κάνουμε ό,τι κάνουμε με τα δικά μας χέρια και μαζί με τους άλλους. Προσπαθούμε να πάρουμε και τους άλλους να τους πιάσουμε από το χέρι ή να μας πιάσουν αυτοί. Γιατί έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας μόνος του. Ταυτόχρονα όμως, δεν γίνεται
κάποιος μόνος του να κάνει κάτι, αλλά ούτε και να περιμένουμε από τους άλλους. Μπορούμε να τους προσεγγίσουμε και να τους πούμε έλα μαζί, αλλά όχι να τους τραβήξουμε και να τους πούμε αναγκαστικά θα το κάνεις. Ναι. Το θέμα είναι αυτό, να προσπαθούμε όλοι μαζί και μόνοι μας, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ τον διπλανό μας, πάνω απ' όλα η ομαδικότητα, πιστεύω ότι αλλιώς δεν μπορούμε να ζήσουμε, τι νόημα έχει. Ναι, βέβαια, εννοείται. Και δεν λέω μόνο για τους ανθρώπους, ε. Ναι, μιλάω... όχι, βέβαια. Ξέρεις, οι υπόλοιποι οργανισμοί στη φύση, μάλλον αυτό το μαζί, το έχουν καταλάβει πολύ καλύτερα από ότι ο εγωισμός των ανθρώπων επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να αντιδρούμε αναλόγως, να πράττουμε αναλόγως. Συμφωνώ σε αυτό. Εμείς είμαστε όμως οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Έτσι. Λοιπόν, πήγες, μου είπες τον Πέδον, πέρασαν αυτά τα πρώτα 9 χρόνια που πήγαινε ορχόσουν, τώρα πας μόνο για δουλειά εκεί με το πανεπιστήμιο και όταν χρειάζεται, αλλά δεν σταμάτησες σαφώς να έχεις επαφή με την ιατρική επιστήμη και τις προσπάθειες για να βελτιώσεις την όραση. Πριν πάμε σε αυτό όμως, γιατί μόνος σου στα social media πολύ πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες... Ανήρτη... λίγο παραπάνω. Τρεις, τέσσερις, δεν έχει σημασία. Κάπου εκεί, ναι. Λίγο, πριν φύγω για Λονδίνο. Ανήρτησες μια φωτογραφία. Μιλάς για τη φωτογραφία. Για τη φωτογραφία. Όχι για το τραγούδι. Όχι για το τραγούδι. Λοιπόν, ναι. Μιλώ για τη φωτογραφία που χωρίς κανένα απολύτως κόμπλεξ, μετά το χειρουργείο, αγκαλιά με τον γιατρό του, έναν Ασιάτη, ναι, στο Λονδίνο, λοιπόν, είπε, εγώ έκανα ακόμα μία επέμβαση. Κοίτα, αυτή η επέμβαση ήταν ίσως η πιο δύσκολη. Ψυχολογικά. Ναι. Ψυχολογικά. Υπήρχε πάρα πολύ ένταση, επειδή και με τον προφέσορχο είμαστε 16 χρόνια εκεί, μαζί το παλεύουμε, στην ουσία. Υπάρχει μια άλλη σχέση και... ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα, γιατί την προηγούμενη μέρα μιλάγαμε μία ώρα μέσα, ακόμα και αυτός που είναι ο γιατρός που είναι, δεν ήξερε το πώς θα είμαι μετά. Ήθελε ίσως να με αφήσει άλλο λίγο έτσι, γιατί τώρα στα επίπεδα που είναι η όρασή μου, κοιτάμε πρώτα τη συντήρηση και μετά τη βελτίωση, αν έρθει. Ναι. Που στην προκειμένη περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε, ήταν πολύ θετικά τα πράγματα και θα έχουμε μια μικρή βελτίωση. Αλλά μου έδινε μόνο 20% πιθανότητες. Εγώ αυτό που έκανα, αν θέλεις, ήξερα πριν πω μέσα ότι θα πάνε καλά όλα. Το μόνο που έκανα ήταν να τον χτυπήσω στην πλάτη και να του πω, εντάξει, πάμε να το κάνουμε. Καλά θα πάει. Σε εμπιστεύομαι. Και αυτός ήταν... του δίνεις κουραγιό. Ναι, ήταν σε φάση... δεν μπορώ να σου δώσω πιθανότητες, αλλά αν σου δώσω θα είναι 20% και... ναι. Του λέω, δεν με νοιάζει, πάμε, φέρε τα χαρτιά να υπογράψω, πάμε, φύγαμε, αύριο μπαίνουμε, πάμε στο μαγαζί να παίξουμε. Π.χ. ήταν σε τέτοια φάση που εγώ το κάνω, πέτυχα και μια νοσοκόμα Ελληνίδα και όταν κατεβήκαμε για την αναισθησία, είναι 2 δωμάτια, ναι, ναι, και στο διπλανό δωμάτιο, εγώ την ώρα που μου βάζανε τα μηχανήματα άρχισα να τραγουδάω και όπως ήταν δίπλα μου η Λιάννα, μου λέει, καλά αρέσει, μου λέει, τόσα χρόνια, μου λέει, είτε Ελλάδα είτε εδώ που δουλεύω, πρώτη φορά ακούω να τραγουδάνε στο χειρουργείο. Και της λέω, τι να κάνουμε, να κλαίμε? Της λέω, εντάξει, της λέω, χαλαρά. Χαλαρά. Ναι, μου λέει, πώς έχεις? Της λέω, εγώ το έχω χτίσει εδώ πέρα. Είναι μαγαζί. Πώς πάνε οι άλλοι στα μαγαζιά και τραγουδάνε στις πίστες. Ο αναισθησιολόγος που είχε με έβλεπε και ήταν λες και είχαμε πάει πριν από μια εβδομάδα καφέ, μου λέει, τι κάνεις Μάριο, π.χ. Δεν είπε που είναι ο κύριος Αρέλας. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά είναι απλά η δικιά μου διαδρομή πάνω στον χάρτη της ζωής. Τώρα, καλός ή κακός, μου δώσανε δύναμη, μου δώσανε ερεθίσματα, μου δώσανε να καταλάβω, να εκτιμήσω πολλά πράγματα και να ψάχνω να βρω στους ανθρώπους μόνο τα καλά.
στοιχεία. Έχω δει τον πόνο, έχω δει και τη χαρά. Αλλά άμα βλέπεις μόνο τον πόνο, δεν θα γνωρίσεις ποτέ τη χαρά. Έχεις τόσο δίκιο, βρε Μάρη. Λοιπόν, μια που είπες ότι πριν το χειρουργείο τραγουδούσες, να πάμε να ακούσουμε το πιο καινούργιο από τα δημιουργήματά σου. Αυτό που βγάλαμε τώρα, το φρέσκο. Ναι, το πολύ φρέσκο. Λοιπόν... Να πούμε ότι μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Όχι λίγο, θα πεις τα πάντα. Αυτό το τραγούδι λέγεται... Κάνε κάτι. Κάνε κάτι, σημειώνετε εσείς που μας ακούτε. Μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντας το όνομά μου. Απλά έχει και άλλα βίντεο... Τραγούδια θα ανέβουν κι άλλα. Ελπίζω τώρα, μόλις συνέρθω, έχω απόφαση να δουλέψω αρκετά. Και είναι και μουσική και στίχη δική σου? Στο συγκεκριμένο ναι, και με έχει βοηθήσει και ένας φίλος μου την επιμέλεια των βιολιών και του τσέλου, τις φωνητικές γραμμές δηλαδή. Τις έχει γράψει ένας εξαιρετικός συνεργάτης μου, ο Μάριος ο Καναβάκης, που στην ουσία του έδειξα το κομμάτι μου, είχε κάποιες καλές ιδέες και όταν τις άκουσα πάνω να υλοποιούνται πάνω την ώρα που μου τις έπαιξε, δεν γινότανε να μην ενταχτούν πάνω στο κομμάτι. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε συνεργασία. Αυτό είναι που λέμε συνεργασία. Πιστεύω. Χαιρετίσματα πολλά, Μάριε. Μας ακούει ο Μάριος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι. Να πω και για την Νεροφίλη που είναι από την Καλαμάτα και για τη Λιδία, αφού είπα για τον Μάριο. Βέβαια, ο Μάριος δεν είναι από την Καλαμάτα. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που ήρθαν στο στούντιο και δουλέψαμε. Δηλαδή, μόνο η χοροδία ήταν 10 άτομα που ήρθαν όλοι αφιλοκερδώς και πραγματικά με συγκίνησαν. Συμφοιτητές σου όλοι αυτοί στη μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο? Ναι, το κάναμε στο Πανεπιστήμιο και πραγματικά δεν λέω τώρα τα ονόματα γιατί είναι μπορεί πολύ, να ξεχάσω κάποιο και έτσι και το θα έχω τύψεις μετά. Είπα την Νεροφίλη και τη Λιδία γιατί είναι από εδώ, από την Καλαμάτα. Είναι Καλαματιανές περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε. Η Νεροφίλη τραγουδάει. Η Νεροφίλη τραγουδάει. Έτσι, πάμε. Στα μάτια σε κοίτω, μα δεν μπορώ να δω. Αν θέλεις ή δεν θες, να κλείσουν οι πληγές. Και σβήνω στη σιώπη ποθού την κραυγή. Μ' ακούς, μα δεν μιλώ, πονάμε και οι δυο. Ήρθες ξανά κοντά κι άναψε η φωτιά. Ήθελες να με δεις, μα έτρεξες να κρύφτεις. Και τότε μια φωνή βγαλμένη απ' την ψυχή συθύρισε γλυκά, ποτέ δεν είναι αργά. See
Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι που είναι το τελευταίο από τα δημιουργήματα του Μάριου Σαρέλα, που έχει πολλά και έχει κάνει και ωραιότατες διασκευές και δουλεύει κιόλας ο Μάριος, πέρα από τις σπουδές τις μουσικές, δουλεύει κανονικά, στα μαγαζιά όπως λέμε. Λοιπόν, Μάριε, πες μου σε παρακαλώ, η διαδικασία του σχολείου, από όταν ξεκίνησες τα σχολικά σου χρόνια μέχρι σήμερα που σαφώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα κλπ. Δυστυχώς με ρυθμούς χελώνας. Δυστυχώς με ρυθμούς χελώνας, έχεις δίκιο. Πόσο δύσκολη είναι για έναν άνθρωπο με προβλήματα όρασης? Δηλαδή, εσύ πήγες σε σχολεία... Κανονικά. Κανονικά, όπως όλα τα παιδιά, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πώς ήταν, ασχολήθηκε... Κοίταξε ένας να δεις. Δάσκαλος μαζί σου αποκλειστικά? Όχι, ασχολήθηκαν μετά εδώ οι πέρα θίγησε ένα πρόβλημα πολύ βαθύ. Τώρα βλέπω στην Αθήνα κάποια βοηθητικές δομές, γενικά είτε σε μουσικά είτε σε κάποια άλλα σχολεία. Αλλά τότε ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, από την άποψη ότι δεν φταίνε οι καθηγητές. Όταν δεν υπάρχει ενημέρωση από το κράτος και συγκεκριμένο σχεδιασμός για το πώς θα βοηθήσεις κάποιον. Εντάξει, εμένα μέσα ότι μπορούσα στο σχολείο με τα γυαλιά να διαβάζω, αλλά και πάλι δεν υπήρχε τίποτα, καμία δομή. Έπρεπε να ρίχνω εγώ πολύ περισσότερη δουλειά και οι καθηγητές δεν ήξεραν. Είναι αυτό που λέω, δεν υπήρχε ενημέρωση. Τώρα μιλάω για τα μαθήματα γενικής παιδείας, γιατί η μουσική είναι άλλο πράγμα. Η μουσική είναι άλλο πράγμα, η μουσική μάλλον... Τη μουσική τη μαθαίνεις και μόνος. Νομίζω ότι σε σένα η μουσική ήταν μέσα σου. Ήταν, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται μια έμπνευση. Η μουσική χρειάζεται έμπνευση. Δηλαδή, εμένα με ωφέλησε πάρα πολύ ότι οι καθηγητές μου στη Γαλαμάτα, ειδικά στο μουσικό σχολείο, ο Κατσούλης, ο Πέτρος, π.χ. που είχαμε το σύνολο τότε, μας έδωσε ερεθίσματα της τάξης ότι πώς να το αγαπάμε. Καθόμασταν με τις ώρες και κάναμε πρόβες. Κομμάτια, το ένα τ' άλλο. Όλο αυτό πήρα μια αφετηρία αγάπης πάνω στη μουσική. Από το, όχι από αυτά τα ψυχρά τα οδεία ή από ιδιαίτερα τις φάσεις. Πάμε να κάνουμε τώρα την παρτιτούρα και μετά. Που είναι πολύ χρήσιμα. Αλλά πρέπει να γίνεται παράλληλα με αγάπη. Γιατί η μουσική είναι επιλογή. Δεν πρέπει να γίνεται σαν βασανισμός. Βέβαια. Όταν πήγα στην Αθήνα, μπορώ να πω ότι συνάντησα και τη τεχνική με τον πρώτο καθηγητή που έτσι συναντηθήκαμε, τον Χρήστο τον Βαρέλο. Πραγματικά μου ξεκλείδωσε πάρα πολλά κουτάκια. Είχα κάποιες κακές συνήθειες τις οποίες διορθώσαμε. Μετά πήγα στο Δημήτρη το Λάπα, δεξιοτέχνης της κιθάρας. Αυτός είναι μια τεράστια έμπνευση, πιστεύω, γιατί δεν είναι το τι θα σου πει στο μάθημα, είναι το τι θα σε προκαλέσει να μάθεις. Δηλαδή, εγώ βλέπω ένα μάθημα με τον Δημήτρη, είναι σαν να έχω κάνει 6 μήνες με κάποιον καθηγητή που ακολουθεί το τυπικό πρόγραμμα. Όταν πηγαίνεις εκεί πέρα και πραγματικά ο όγκος ή η ευθύνη που σου δίνει είναι τόσο τεράστια ή σε προκαλεί να ξεκλειδώσεις και άλλα πράγματα που νομίζεις ότι είναι πέρα από τις δυνάμεις, αλλά αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι η εξέλιξη, η πρόκληση. Η πρόκληση φέρνει αυτοεξέλιξη. Μόνο έτσι πιστεύω μπορείς να έχεις ουσιαστική εξέλιξη, όχι μόνο σαν μουσικός και σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπο, βέβαια. Εννοείται. Εγώ έχω πάρει πολλά από αυτό. Δηλαδή, από όλους έχω πάρει, μπορώ να πω. Από όλους μου τους καθηγητές, ελπίζω. Πάλι δεν λέω πολλά ονόματα, γιατί άμα ξεχάσω κάποιον. Ξέρεις, έχουμε συνήθως αυτό. Εμένα δεν με είπε. Αυτό το κλασικό, το παράπονο πάντα. Που κι εγώ έπιανα παλιά τον εαυτό μου σε συνεργάτες που δίνανε συνεντεύσεις. Λέω, εμένα δεν με είπε. Και να λέω μετά, και γιατί να με πει. Π.χ. εμένα η δουλειά μου με αυτόν τον συνεργάτη ήταν την ώρα της πράξης του live. Εκεί πέρα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι.
Δηλαδή, μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν το κάνω. Το κάνω πρώτα για μένα και μετά πάρω να το μοιραστώ. Την ώρα του live, είτε σε κάποιο βίντεο, είτε κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχω τη δίψα να γίνω. Της προβολής και το. Να γίνω διάσημος. Ναι. Έχω τη δίψα να κάνω αυτό που αγαπάω. Ναι, θέλω να ακούει και ο κόσμος. Καλά, βέβαια, άλλη μόνο. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Αυτό είναι πάντα νόμος. Και είναι και το ζητούμενο. Είναι και το ζητούμενο. Αν αρέσει σε όλους, κάτι ύποπτο συμβαίνει. Ναι, εγώ πλέον θέλω να εξελιχτώ για μένα. Mm. Δεν έχω κάποιο απότερο σκοπό. Είτε στην κιθάρα, τώρα έχω χτυπήσει 2 μήνες στο χέρι μου. Ήμουν εκτός κιθάρας. Και ακόμα δεν έχω συνέρθει. Το βλέπεις πριν. Ναι. Γι' αυτό και δεν θα παίξει πολλά κομμάτια. Θα παίξουμε ένα. Ναι. Αλλά μόλις φύγει το πρίξιμο, είμαι πάλι έτοιμος να διαθέσω όσες ώρες ελεύθερες μου μένουν. Δηλαδή να το. Για μένα πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Θέλω να ξεκλειδώσω αυτό που αγαπάω και αν μου έβαζε το δίλημα τραγούδι, κιθάρα, εντάξει, σου έλεγα κιθάρα, όχι με κλειστά μάτια. Κιθάρα, δηλαδή αυτό το αγαπάω να ακούω την κιθάρα, είτε να την παίζω εγώ, είτε να την παίζει κάποιος άλλος. Εν τω μεταξύ, έχεις το χάρισμα του καλού μουσικού, του κιθαρίστα. Έχεις και μια ωραία φωνή που αυτό είναι plus. Όταν δεν σπάνε τα τζάμια, εντάξει, καλά είναι. Έλα τώρα, έχεις μια ωραία φωνή δουλεμένη. Δουλεμένη δεν είναι. Έχεις. Όσο είναι η κιθάρα, δηλαδή. Δεν έχω κάνει μαθήματα φωνητικής. Δεν έχεις κάνει. Είναι μόνο 6 μήνες. Είναι. 6 μήνες. Ναι, είναι έμφυτο ωστόσο. Όπως έμφυτο είναι και το να συνθέτεις και να. Εντάξει, αυτό έχει μια εξέλιξη. Και το να γράφεις στίχους. Θέλω να πω ότι η μουσική υπήρχε μέσα σου διαφορετικά, δεν θα κατάφερνες να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, όσο καλό αυτή κι αν είχες. Να σου πω κάτι, δεν έχω φτάσει κάπου, απλά ταξιδεύω. Η μουσική είναι σαν ένα τρένο, κατεβαίνεις σε μια στάση, ξαναβαίνεις και προχωράς. Δεν ξέρω πού θα με οδηγήσει αυτό το τρένο της μουσικής, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο επίπεδο αξιόλογο. Απλά παίζω, μου αρέσει, παίζω, γράφω αυτά που κάνω. Θέλω να διδάξω, εντάξει, όταν θα διδάξω, ήδη κάνω κάποια μαθήματα κιθάρας, αλλά πάντα με σεβασμό και μέχρι εκεί που μπορώ. Δηλαδή, δεν θα αναλάμβανα κάποιον να τον κάνω επαγγελματία. Παίρνω μόνο ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν για χόμπι. Άμα δω π.χ. ότι κάποιος έχει μέλλον, θα τον στείλω αλλού. Ναι. Από την άποψη ότι θέλω να είμαι έτοιμος για να πω ότι θα πάρω κάποιον να τον οδηγήσω και σε ένα πτυχίο π.χ. Να τον βάλω να παίξει κάποια δύσκολα κομμάτια που και εγώ τώρα τα μελετάω, τώρα τα ξεκλειδώνω. Έχω ξεκλειδώσει πάρα πολλά, αλλά δεν είμαι έτοιμος να φτάσω κάποιον τεχνικά. Εγώ έχω το καλό ότι δεν κοιτάω τα αστιέρα. Ναι. Και μπορώ να ξεκλειδώσω άλλα πράγματα σε έναν μουσικό. Πιστεύω. Αυτό που έχω δει, ότι μπορώ να εξηγήσω πολύ καλύτερα κάποια άλλα πράγματα για το πώς θα προσεγγίζεις κάποιες δύσκολες θέσεις. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Καλά, εντάξει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όταν έγινε το κλείσιμο της ΕΡΤ το 2013, εδώ ήμασταν. Έτσι, με παίρνει ο Μάριος τηλέφωνο και μου λέει θέλω να έρθω, γιατί είχαμε και ο σκοπός ήταν να μένει εδώ ο κόσμος, άρα να δημιουργούμε και κάποια live για να μπορεί να, έτσι, να εκτονώνεται λίγο το κλίμα και να η αγωνιστικότητα να πηγαίνει προς τα πάνω. Ήταν πάρα πολύς ο κόσμος εδώ. Με παίρνει ο Μάριος τηλέφωνο και μου λέει πες μου, θέλετε να έρθουμε μαζί με τον Δημήτρη που τον παίζει, Αθανασακόπουλο, που παίζει μπουζούκι. Είσαστε και κολλητοί φίλοι. Λοιπόν, κολλητοί, αδερφοί. Ναι. Και να έρθουμε να σας κρατήσουμε όσες ώρες πρόγραμμα θέλετε εκεί πέρα στο προάβλιο, για να μπορεί ο κόσμος να έχει μια απασχόληση, έτσι να στείναμε γλέντια τότε. Λοιπόν, λέω Μάριε, τεράστια χαρά. Ταυτόχρονα έτυχε να
κατέβει ο Βαγγέλης Οδούβαλης, ο τραγουδιστής, φίλος εξαιρετικός, και μου λέει, να σου πω, θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω εκεί, να φτιάξουμε όλο αυτό το κλίμα. Ο Βαγγέλης είχε πάει εκεί στην ΕΡΤ στο Προάβλιο στην Αθήνα, στο Ραδιομέγαρο. Λοιπόν, αλλά ρε εσύ, δεν μπορώ να κουβαλήσω μουσικούς μαζί μου από την Αθήνα. Και εδώ τώρα πώς να τους μαζέψω είναι δύσκολο. Όπα, του λέω, το έχουμε έτοιμο το σχήμα, το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, συνεννοούνται, έρχονται και τρεις εδώ σε επαφή εκείνη την ώρα, συνεννοούνται, λέει ο Βαγγέλης, Μάρια, να σου δώσω κάποιες παρτιτούρες, και ακούω το Μάριο να λέει, δεν τις χρειάζομαι ρε φίλε, δεν βλέπω, δεν τις βλέπω τις νότες. αλλά μπορώ να παίξω ό,τι και αν μου πεις. Λοιπόν, και όντως έτσι έγινε. Ναι. Αν και έχω μάθει, να σου πω την αλήθεια, τώρα, επειδή γράφω, ναι. Αναγκαστικά έμαθα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι για να κάτσεις, να γράψεις, να δεις και λοιπά, χρειάζεται... Ναι, σε πραγματικό χρόνο χωρίς υπολογιστή δεν μπορώ. Αυτό, σε πραγματικό χρόνο χωρίς υπολογιστή δεν γίνεται. Το υπολογιστή σου έχει προσαρμοσμένα προγράμματα. Ότι, ξέρεις κάτι, επειδή τα ξεχνάω, πάντα πηγαίνω στα σχολάκια μου όταν θέλω να διαβάσω ένα κείμενο, γιατί επειδή όταν δεν κάνεις κάτι κάθε μέρα... μετά το ξεχνάς, θες δεν θες. Όταν έχεις 500 πράγματα στο κεφάλι σου. Άρα πάντα ανοίγω, πριν να κάτσω να κάνω κάτι, ανοίγω τα αρχεία με τα σχονάκια μου για να θυμηθώ πάνω απ' όλα. Αλλά ξέρω ότι δεν είναι δουλειά πάνω από ελάχιστο χρόνο για να το θυμηθώ. Αυτό είναι το καλό. Όταν χτίσεις κάτι. Βέβαια, το θυμάσαι. Μετά πρέπει να κρατάς. Αυτό είναι το μυστικό. Να κρατάς και κάποια σχονάκια για να μπορέσεις να. Να φέρνεις γρήγορα στη μνήμη σου αυτό το οτιδήποτε. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε μία διασκευή. Χαράματα η ώρα 3. Το Χαράματα η ώρα 3 θέλω να ακούσουμε. Λοιπόν, γιατί το έχεις πάει σε άλλους μουσικούς δρόμους από αυτούς που γνωρίζουμε του ρεμπέτικου λαϊκού. Ναι, έχουμε αγγίξει λίγο τη μεγάλη μου αγάπη σαν μουσικό είδος, τη Gypsy Jazz. Και έχει πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου αρέσει να παίζω αυτοσχεδιαστικά, και αυτό έκανα και σε αυτή την περίπτωση, ότι έγραψα πολλά take, το άκουσα, ασχολήθηκα αρκετά, αλλά πάντα το αίσθησα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήθελα να είναι αληθινό όλο αυτό, όπως μου βγήκε. Και μετά κάθισα και το έμαθα για να κάνω το βίντεο κλιπ. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε πώς σου βγήκε. Είναι λίγο τραγικό. Για πάμε, πάμε. Χαράματα. Θα'ρθω να σε ξυπνήσω κρυφά από τη μάνα σου, να σε χαρώ. Να βγεις να σου μιλήσω κρυφά από τη μάνα σου, να σε χαρώ. Να βγεις να σου μιλήσω. Σε χαρώ και δώσ' μου ένα
και δώσ' μου ένα φυλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάριος Αρέλας, προσκεκλημένος μας, στη σημερινή αυτή την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Και είπαμε πολλά με τον Μάριο, ακούσαμε και κάποια. Περνάει ο χρόνος και αγχώνομαι. Θέλω να σε έχω εδώ τρεις εκπομπές, όχι μία. Λοιπόν. Και εγώ θα καθόμουν, αλλά... αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, να σου πω, στη μουσικολογία... τι σε οδήγησε, γιατί θέλησες να σπουδάσεις και την θεωρητική, αν θες, πλευρά της μουσικής γενικότερα. Κοίτα. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο δύσκολο, έτσι, δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολη σχολή. Κοίτα, είμαι της άποψης ότι η γνώση είναι όπλο. Δεν συμφωνώ 100% με το πρόγραμμα σπουδών του ΕΚΠΑ, όπως όλοι. Έχω και εγώ τα παράπονά μου, αλλά ήθελα Αθήνα, άρα δεν είχα άλλη επιλογή, για πολλούς λόγους. Είχες περάσει στην αρχή στην Κέρκυρα, Ναι, πήγα μια εβδομάδα, ναι. Έκανα διακοπάρες, πολύ ωραία ήταν. Όταν έπιασε η πρώτη βροχή και μου ήρθε το νερό μέχρι το παντελέ, το γόνατο, λέω, άτυχα. Δεν θα ξανάρθω. Δεν ξέρω και δεν μου άρεσε η σχολή, η αλήθεια είναι ότι σε πολλούς αρέσει γιατί έχει και όργανα. Δεν ήταν αυτό που ζήταγα, γιατί είδα και τους καθηγητές. Δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ενώ ότι όταν έχεις ένα κήπο, πρέπει να έχεις πολλά δέντρα. Και εγώ ήθελα ένα κήπο με πολλά δέντρα, άρα ήθελα πολλά ερεθίσματα. Δεν ήθελα να κάτσω στην Κέρκυρα να μάθω μόνο τζαζ. Ναι, σωστό. Που είναι ένα από τα δέντρα που μελετάω, αλλά όχι το δέντρο που θα το κάνω τεράστιο. Περισσότερο μου αρέσει η gypsy jazz. Αυτό θέλω να είναι το μεγαλύτερο δέντρο μου. Αλλά υπάρχει και το κλασικό δέντρο. Και το λαϊκό δέντρο και το ανατολικό, δυτικό. Έτσι. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί ούτε εγώ μπορώ να σου το εξηγήσω. Η μουσική είναι ατελείωτη. Είναι τώρα ατελείωτη. Όποιος βάζει σύνορα στη μουσική, εντάξει, κάτι δεν έχει σκεφτεί καλά. Όλα χρειάζονται, όλα, όχι έχεις μόνο δίκιο. Ένα. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισες να πας στο, να ακόμα, στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Ναι, έχω πάρει πάρα πολλά όμορφα πράγματα από το πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ χρήσιμα, πολλές γνώσεις. Αλλά με κουράζει η πάρα πολύ ανούσια πληροφορία. Μερικοί καθηγητές ζητάνε πάρα πολλά παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να είσαι ένας δομημένος γνώστης του αντικειμένου. Αυτό με κουράζει, η υπερπληροφόρηση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σε κάποιους άλλους αρέσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή κουράζει εμένα ότι δεν είναι ωφέλιμο ή ουσιαστικό. Απλά σε μένα πιστεύω ότι χρειάζομαι, γιατί δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει μόνο η γνώση που θα πάρω. Αυτό που θέλω από το πανεπιστήμιο είναι να μην δημιουργεί κολλημένους ανθρώπους. Το θέμα είναι. Και δυστυχώς εκεί πέρα έχουμε, επειδή έχουμε κατευθύνσεις, ο καθένας στη δικιά του κατεύθυνση την παρουσιάζει λες και είναι το παλάτι της Βασίλισσας.
Όλα είναι παλάτια. Ναι, πρέπει να περάσει από παλάτια. Όλα. Και το ένα παλάτι να σέβεται το άλλο και όχι να πολεμάει το άλλο. Mm. Μόνο έτσι για μένα είναι ουσιαστικό το πανεπιστήμιο. Εγώ έτσι το βλέπω. Όπως με τον ίδιο τρόπο που κοιτάω τα βυζαντινά μαθήματα, έτσι κοιτάω και τα εθνομουσικολογικά, τέλος πάντων. Αλλά με νοιάζει η γνώση που θα με ωφελήσει σαν άνθρωπο πάνω απ' όλα, που αυτό ψάχνω να βρω. Και δεν το βρίσκω συχνά σε πολλούς καθηγητές. Δηλαδή, ωραία, πας στο πανεπιστήμιο, αλλά όταν βγαίνεις έξω από το πανεπιστήμιο, αλληλεπιδράς με ανθρώπους. Ζεις στην κοινωνία. Το πανεπιστήμιο πρέπει να έχει διπλή δράση πάντα. Εμείς έχουμε την κυρία Αναγνωστοπούλου που κάνει κάποια μαθήματα έτσι, π.χ. μουσική στην κοινότητα, που έλεγα πριν για το οικολογικό. Πηγαίνουμε σε δομές και κάνουμε μουσικές δραστηριότητες. Έχει αρχίσει να δείχνει και αυτό το πρόσωπό του το πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να ποντάρουμε και στα δύο. Η γνώση χωρίς το σεβασμό είναι ένα άχρηστο πράγμα. Είναι κάτι άδειο. Τι να το κάνεις να έχεις γνώσεις και να είσαι άνθρωπος άδειος, χωρίς ψυχικά ερεθίσματα, να μην το λέει η ψυχή σου, να μην σέβεσαι το διπλανό σου και να είσαι απλά μια βιβλιοθήκη γνώσης. Εγώ εκεί τσαντίζομαι. Χρειάζεται ένα μέτρο. Αυτός που είπε πάνω μέτρων άριστον, πόσο δίκιο είχε. Χρειάζεται το μέτρο. Ισορροπία στα πάντα, όχι μόνο. Κοίτα, πρόσφατα είπαμε, πήγα στο Λονδίνο. Το σοκ που έπαθα όταν γύρισα εδώ δεν περιγράφεται. Όχι μόνο από την οργάνωση και από τον το σεβασμό, τα πάντα. Και εμείς είμαστε πολύ ευγενικός λαός και έχουμε πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, αλλά δεν έχουμε οργάνωση. Όταν πάει να γίνει κάτι προς το καλό, αμέσως θα το κρίνουμε. Όταν πάει να γίνει, όταν γίνεται κάτι κακό, θα πούμε γιατί δεν έγινε κάτι καλό. Και αυτό, ξαναλέω, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε με τα δικά μας χέρια, μαζί, και να μην περιμένουμε ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από τίποτα. Μαζί, το θέμα είναι να πάρω εγώ εσένα, εσύ εμένα και να πάμε να κάνουμε, π.χ. να καθαρίσουμε τη γειτονιά μας μόνοι μας, άμα δεν έρχεται το σκουπιδιάρικο. Άμα περιμένεις τον άλλον για πράγματα που μπορείς να κάνεις και μόνος σου, δεν θα γίνουν ποτέ. Ενώ άμα τα κάνεις μόνος σου και τα κάνουν όλοι μαζί, κάποια στιγμή θα βρεθούν και πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα που ήδη υπάρχουν και κάνουν, απλά θα είναι πολύ περισσότεροι. Και κάποια στιγμή θα πάμε και στο πρώτο βήμα, να μην βρωμίζουμε τη γειτονιά μας, για να μην χρειαστεί να την καθαρίσουμε. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πεις παράδειγμα είναι. Αλήθεια, σ' ακούω και δεν θέλω να σε σταματήσω, αλλά πρέπει να... Ναι, δεν έχουμε και χρόνο. Πρέπει να παίξω και κιθάρα. Θα παίξεις, δεν την γλιτώνεις. Η ζωή στην Αθήνα πόσο σε κουράζει, η καθημερινότητα της Αθήνας? Είναι παράξενα τα συναισθήματα, γιατί πλέον έχω πάρει το κολάι. Αν εξαιρέσεις τώρα που είμαι χειρουργημένος και εξαντλούμε, μπορώ να πω ότι έχω στα μέρη που ξέρω μια τρελή ευελιξία και ταχύτητα. Με έχει ωφελήσει, αλλά πάντα μ' άρεσε να ανακαλύπτω, όπως και στη μουσική, έτσι και στους δρόμους. Παρόλο το χαμηλό της όρασής μου, ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει μπαστούνι και ποτέ δεν έχω ούτε προκαλέσει ατύχημα, αλλά ούτε βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, που ακόμα και να έχω βρεθεί, έχω καταφέρει να την αντιμετωπίσω πιο καλά και από το καλά, ρε παιδί μου. Γιατί δεν έχεις ταμπού ο ίδιος γι' αυτό. Ξέρεις πόσες φορές έχω χαθεί στην Αθήνα? Εντάξει, έμαθα και καινούριες περιοχές. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία, ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Αυτό, τη σημασία έχει το ταξίδι. Πού θα πας? Άμα θες να γυρίσεις πίσω, τότε είσαι χαμένος από χέρι. Να γυρίσεις πίσω. Μεν κράτα τις αναμνήσεις. Απλά κράτα τις. Ό,τι και να κάνεις, δεν θα γυρίσεις πίσω να μπεις μέσα στην ανάμνηση, να ζήσεις, να αναπνεύσεις πάλι από αυτή. Μόνο μπροστά μπορείς να πας. Το θέμα είναι όλο αυτό το παρελθόν να σου οδηγήσει με έναν καλύτερο τρόπο. Σωστό δεν θα σου πω, γιατί όλοι έχουμε τη δικιά μας κοσμοθεωρία. Σωστό. Και σωστό και λάθος. Είναι πολύ υποκειμενικό να σου πω ότι για σένα μπορεί να είναι λάθος κάτι που θα πω εγώ και για μένα να είναι σωστό, αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε, άμα θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ελεύθεροι, και πάλι αστείο μου φαίνεται, όταν η ελευθερία σου ξεκινάει εκεί που αρχίζει του άλλου,
τι ελεύθερος είσαι. Mm. Όταν υπάρχουν τα σύνορα, εντάξει, να μου πεις, έτσι είναι το σύστημα. Αυτό είναι σπόντα για το ρατσισμό. Αυτό, σε ό,τι αφορά μάλλον το ρατσισμό, ξέρεις, όχι, να μην τον... από την άποψη να μην, να μην ναι. τον κατακρίνουμε με, όχι, από σπόντα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εναντίον κάθε ναι. μορφής ρατσισμού και αυτό ναι. είναι. Εσύ, όλοι... εσύ σίγουρα... Έχω δει π.χ. και σε εμάς στους ναι. Έλληνες π.χ. στο εξωτερικό μας κάνουν τα ίδια που κάνουμε εμείς μέσα σε εισαγωγικά σε αλλοδαπούς εδώ. Ναι. Εγώ όταν βλέπω τέτοια περιστατικά στο εξωτερικό με Έλληνες που γκρινιάζουν γελάω γιατί λέω ο ξαδερφός σου στην Ελλάδα τα ίδια κάνει π.χ. στον άλλον. Π.χ. εντάξει, υπάρχουν, εγώ μπορώ να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνάνε το όριο και κάνουν βλακίες και υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Έτσι είναι όλοι, και οι Έλληνες και οι, ναι. οι Τούρκοι, Αλβανοί, Ιταλοί. Άσχετα σε ποια χώρα θα το κάνουν. Βέβαια. Μπορεί ένας Έλληνας να κάνει πολύ κακό στην Αμερική. Π.χ. Φυσικά. Και οι Αμερικάνοι υπάρχει... να λένε ήρθε ο Έλληνας και μας... Ναι, να μην, στο... να μην ομαδοποιούμε τους ανθρώπους κλπ. Εσύ δεν έχεις δεχτεί... Παράλληλα παίρνω και την κιθάρα. Παράλληλα πάρε και την κιθάρα. Ναι, λοιπόν, πάρω. Δεν έχεις δεχτεί αυτό που λέμε bullying, ρατσισμό κλπ. Γιατί δεν το επέτρεψες προφανώς να γίνει. Ενώ ήσουν τόσο ο ίδιος, τόσο αφοπλιστικός πάντα που... Κοίτα, ακόμα και σε μικρή ηλικία ποτέ δεν με πείραξε, σχεδόν πάντα γέλαγα, αλλά κάποιες φορές ένιωσα άσχημα γιατί όταν μου κάνανε bullying έκανα και εγώ παράλληλα σε αυτόν, αλλά όχι για με κακία, για συνειδητοποίηση, δηλαδή επειδή καμιά φορά σκέφτομαι γρήγορα, έχω απαντήσει σε κάποιους και ένιωσα πολύ άσχημα που έκανα και αυτούς να νιώσουν άσχημα, αλλά από την άποψη ότι έγινα ίδιος με αυτούς. Ένιωσα άσχημα. Κατάλαβα. Κάτι μάθανε όμως αυτοί. Κάτι μάθανε. Ναι, έμαθα όμως έτσι, κάτι και εγώ. Κάτι ότι μάθανε. Πράγματα που κάνουν σε μένα και με στεναχωρούν και εγώ δεν θέλω να τα κάνω στους άλλους. Ωραία. Ούτε για μάθημα, ούτε για τίποτα. Εγώ τώρα θέλω να παίξεις όμως. Τι παίξουμε. Να παίξουμε κάτι διαφορετικό. Ό,τι τη θέλεις. Μεγάλη μου μουσική αγάπη, το Βαρδί. Αντώνης Βαρδίς. Ναι, βέβαια. Είπαμε. Να είστε επικείς γιατί και χτυπημένο χέρι έχω και πρωί είναι. Πάμε. Ναι. Θέλα να ήσουν εδώ ένα βράδυ ακόμα τελευταίο. Θα θέλα να ήσουν εδώ τη ζωή μου πρόσωπο μοιραίο. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκεφτόμαι. Είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου. Σαν τη νικοτίνη που κυλά μέσα από το αίμα μου. Μέσα από το αίμα μου θα ήθελα να ήξερα γιατί πρόδωσες τρελή το όνειρό σου. Θα ήθελα να ξέρεις πως εσύ σκότωσες τρελή τον εαυτό σου. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκεφτόμαι.
είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου, σαν την νικοτίνη που κυλά μέσα από το αίμα μου, μέσα από το αίμα μου. Θα ήθελα να ήσουν εδώ τώρα που σου τα έχω μαζεμένα, για να σου θυμίσω μια στιγμή όσα έχω κάνει εγώ για σένα. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι, είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου, σαν την νικοτίνη που κυλά μέσα από το αίμα μου, μέσα από το αίμα μου. Τι να πω εγώ μετά από αυτό. Πρέπει να κλείσουμε κιόλας. 2 λεπτά έχουμε για αποφώνηση. Δεν θα πω τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, Μάριε, που ήσουν εδώ σήμερα και ξεκινήσαμε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών, τη νέα χρονιά. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή. Τι να πω, κι εγώ δεν έχω κάτι να πω. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Καλή χρονιά, με αισιοδοξία. Αυτό. Είναι η χρονιά που έχει 2 εικοσάρια, βρε. Θα πάνε όλα καλά. Λες. Ου, σίγουρα. Εγώ το ξαναλέω. Μπορούμε να την κάνουμε εμείς να πάει καλά. Μα γι' αυτό το λέω κι εγώ. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Προβλήματα θα έρθουν. Το θέμα είναι πώς θα τα... Απλά θα τα σπρώξουμε σαν μια κουρτίνα. Θα ανοίξουμε την κουρτίνα και θα μπει ο ήλιος. Το θέμα είναι να έχουμε τη δύναμη να τραβήξουμε την κουρτίνα. Αυτό πρέπει να βρούμε. Ο ήλιος είναι πίσω από την κουρτίνα. Όταν θα τραβήξεις, θα δεις και τον ήλιο. Ακόμα και μουντός να είναι, άμα περιμένεις λίγο, μπορεί και να γίνει πιο δυνατός. Αλλά πρέπει να τον κοιτάς. Μόνο έτσι θα καταλάβεις τη διαφορά. Και για να σας λέει ο Μάριος Σαρέλας ότι αρκεί να κοιτάς, να το πάρετε πολύ σοβαρά αυτό υπόψη σας. Ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ, Μαρία. Ο Ηλίας Κατσαγιάννης ήταν στον ήχο. Στην επόμενη εκπομπή εμείς τα ξαναλέμε. Καλό μεσημέρι.